mesa. Tomando. ¿Y abrió tu mesa? ¿Qué cosa te obligó a Pano? ¿No te quiere? ¿Qué te? Pano, pero no pasa eso, no te quiere, no te quiere. Llego a Pano, ¿por qué te quiere eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dice? Έτσι, σε πιάνει μέχρι εδώ. Ναι, αυτό δεν θέλω παραπάνω. Από μέχρι το ζούμε και διώξε το ζούμε. Διώξε το ζούμε να δούμε, με διώχνει. Έτσι, σε σπρώχνω πίσω. Να σε τραβήξω. Όχι κοντά, μακρινότερο κάνουμε. Τώρα φαίνονται τα χέρια και τα δύο. Μακρινό. Να δείχνω μακρύτερα. Τέρμα είσαι. Τόσο είμαστε κοντά, μάλλον. Λοιπόν. Έκτο. Άλλο, άλλο, τρίποδο. Κάμερα. Αλφα, στάνταρ. Κάμερα. Βήτα, αλλαγές. Έβδομο. Καλώδιο. Πάρε αυτά που κάνω εδώ. Καλώδιο. Μεταφορά. Ήχου. Εικόνα. Για άλλο από εδώ και πάρε. Κοντινά μακρινά. Τώρα είσαι, ναι. Τώρα είσαι πολύ. Ναι. Φέρνει μου ζούμε την ώρα πάνω από τσιγάρο. Κοντινό. Έκανες έτσι. Λοιπόν, καλό δείχνει και εικόνας. Επιλογές. Ρίσκον. Σιμπή. Για άλλο από εδώ και πάρε. Κοντινά μακρινά. Τώρα είσαι, ναι. Τώρα είσαι πολύ. Ναι. Λοιπόν, μικρόφωνο πέτω. Φέρνει μου ζούμε την ώρα πάνω από τσιγάρο. Κοντινό. Έκανες έτσι. Λοιπόν, καλό δείχνει και εικόνας. Επιλογές. Ρίσκον. Σιμπή. Καρσεδόν. Δοκιμή νούμερο 2 με φόρμα.
fondo... Guarda loro, dice. Συνέντευξη δοκιμαστική. Αυτή τη στιγμή ο Νταλάρας έπαιζε, αλλά τον κόψαμε τον Νταλάρα και τώρα θα ακούσουμε έναν καλεσμένο μας εδώ. Ας πούμε παράδειγμα ότι είναι ο Ανδρέας Βάσης. Ανδρέα Βάση, πες μας, πότε ξεκινάει η ιστορία σου και πού βρίσκεσαι καλλιτεχνικά. Θα μας τα πεις όλα απόψε χωρίς περικοπές. Έτσι, εγώ δεν σε ρωτάω αν είσαι παντρεμένος, γιατί στα μάστρες πρόσεχε τι σου λέω, Άμα αυτά δεν τα ρωτάνε στις συνεντεύξεις. Γιατί έχουμε και τις σταυμάστρες τι να κάνουμε. Ακούγεται καθαρά ό,τι λέω τώρα μέσα. Καθαρά, καθαρά. Ένα βόμβο των αυτοκινήτων ακούγεται έξω, το πιάνει μέσα. Το φύσιγμα μόνο. Ένα χου τη ατμόσφαιρα. Τώρα που ήρθα πιο κοντά, δεν νομίζω να ακούγονται αυτά μέσα. Πρέπει να με κάνεις άνετα μέσα. Η βουή του αυτοκινήτου, των δρόμων. Αντίλαλος μάλλον, αυτό που λέμε αντίλαλο. Λοιπόν, εντάξει, εγώ απλά δοκιμάζω τώρα να δω πώς γράφει εσωτερικά αυτό. Γιατί όπως γράφει αυτό θα γράφει και το μικρόφωνο. Το ίδιο είναι. Ακούγεται και αυτό έτσι. Ωραία, λοιπόν, αυτά περνάνε στην κάμερα τώρα, εσωτερικά. Οτιδήποτε πηγή ύπου περνάει με τον ίδιο τρόπο μέσα στην κάμερα. Αλλιώς θα έχουμε την πηγή Β από το κονσόλα τη μικρή μέσα, η οποία θα είναι στο βάθος. Άραγε δεν μας κάνει ο χώρος απ' έξω. Τελείως δοκιμαστικό, ό,τι κάνουμε τώρα. Θα σπίω λίγο καφέ για να παρηγορηθώ τώρα, γιατί τα έκανα μονικά πέρα. Σκέψεις τεχνικά. Χρειαζόμαστε πολλές τεχνικές βελτιώσεις. Δυστυχώς μπλέξαμε τα πόδια μας. Τα μπλέξαμε όχι μόνο. Τι να πω τώρα. Εγκαταστάσεις θέλω. Μεγάλε εγκαταστάσεις. Αν κόψω από εκεί τον ήχο με μια κουρτίνα, θα μειώσω και από εδώ τον αντίλαλο. Μια διπλή κουρτίνα θέλει από εκεί. Μειώνω λοιπόν τον αντίλαλο από εδώ και από εδώ και δημιουργώ εδώ ένα χώρο. Γιατί ένα άδειο δωμάτιο δεν μας λέει τίποτα. Πρέπει να πείσω γύρω-γύρω με κουρτίνες. Ο ήχος χτυπάει εδώ και μειώνεται. Γίνεται πιο μουντός. Άρα λοιπόν θέλουμε έτσι, έτσι και έτσι. Ένα κλειστό χώρο, τελείως κλειστό. Φωτισμός, προβολής, ανεμιστήρες και αρχίζουν οι ζέστες. Και τι δεν θέλω. Γάμισε τα τώρα. Ακούγω μέσα, ό,τι λέω έτσι, καθαρά, δυνατά, όπως στο ραδιόφωνο, έτσι, εντάξει. Είναι στημένο εδώ κάπου και όχι ένα μόνο, ένα, δύο, ίσως και τρία μικρόφωνα ανάλογα. Είναι πολύ καλό το μικρόφωνο και δεν ακούγεται τίποτα το λίγο απ' έξω, έτσι. Τίποτα, απολύτως, ε. Σίγουρα.
Ο αντίλαρος ακούει των βημάτων. Όχι. Ένα εγώ, ένα εγώ θα το δω μετά στο γύρισμα. Λοιπόν, άραγε τώρα. Εκεί, εκεί. Εκεί, σε απόσταση. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω να ακούγεται από χαμηλά καλά, από μακριά. Λοιπόν. Τώρα ίσως καλύτερα. Πολύ δυνατά είναι. Εκεί, εκεί είναι καλύτερα. Ένα, δύο. Λοιπόν, με κανονικό μικρόφωνο, πυκνωτικό, special μικρόφωνο, ειδικό. Ναι, έχω και άλλα μικρόφωνα, θα δοκιμάσουμε και άλλα είδη μικροφώνων. Αλλά τούτο εδώ το ένα περνάει μέσα για συνεντεύξεις, για τραγούδι. Θα ακούγεται μέσα στο άλλο. Θα περνάει στο άλλο μηχάνημα το τραγούδι, με την κονσολίστα τη μικρή. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε νέες εγκαταστάσεις στα μηχανήματα ή από εδώ. Από εδώ που βρίσκομαι θα πηγαίνει η μονάδα νούμερο 2, κονσόλα νούμερο 2 που θα βγαίνει στα άλλα μέσα. Πω, μπλέξιμο. Ξέρω εγώ πότε. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Έχω μπλέξει άσχημα. Τι θα γίνει από μάλα μέσα. Έπαιρνε και εμένα μέσα τώρα εκεί που καθόμουν. Ναι. Εδώ και τα γένια μου σίγουρα. Λοιπόν, τι να ομολογήσουμε. Ένα-δύο, όλα είναι δοκιμαστικά. Όλα είναι δοκιμαστικά. Σε αυτή την περίπτωση, ναι. Λοιπόν, ακούμε, εδώ δημιουργούμε παραμόρφωση εικόνας για τον γνωστό λόγο. Εδώ ασπρίζουμε, ανοίγουμε εικόνα, εδώ έτσι, ο ήχος εκεί. Ναι, εδώ σκουραίνουμε, εδώ τα δίνουμε όλα, φωτίζουμε, εδώ έτσι. Εκεί μαστιάζει το πρόσωπο, δεν κάνει αυτό. Είναι προτιμότερο να είναι στο στάνταρ. Εκεί είναι το normal λοιπόν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μία νέα σειρά εκπομπών με τον τίτλο «Η άλλη όψη του νομίσματος» θα μεταδίδεται από το κανάλι 06 TV με καλεσμένους πολλούς επώνυμους καλλιτέχνες που θα ήθελαν να τους ξεχάσουν μερικοί. Έγινε μια προσπάθεια για να σώσουμε αυτό που λέγεται ελληνικό λαϊκό τραγούδι και όσοι καλλιτέχνες παλιοί, με αυτούς που εμείς μεγαλώσαμε, με αυτούς που τραγουδήσαμε, με αυτούς που γλεντάμε ακόμα, υπάρχουν ακόμα, να τους εμφανίσουμε στην οθόνη σας, να τους δείτε από κοντά που ακόμα τραγουδάνε για τον λαό. Λαϊκό τραγούδι λοιπόν και μαζί μας καλεσμένος απόψε ο Ανδρέας Βάσιος, ένας τραγουδιστής με ιστορία όπως το τραγούδι «Σε το άστρο της αυγής για μένα» και άλλα πολλά σουξέ από τους 45 στροφών δίσκους ακόμα από pick-up που ακούγαμε τραγούδια στα jukebox από μεγάλες επιτυχίες αργότερα, όπως το τραγούδι «Αφού υπάρχουν μνήματα, τα θες τα χρήματα», όπως «Μετά τι έχω για θρέμου», όπως άλλα τραγούδια και βρισκόμαστε στο τελευταίο του CD που είναι για αυτή τη στιγμή ένα CD που μόλις κυκλοφόρησε αυτό το CD. Ανδρέας Βάσιος λοιπόν, που σε λίγο θα τον έχουμε ζωντανά μαζί μας. Εγώ ανοιχνεύω εδώ να βρω το δίσκο αυτό είναι που απόψε θα αναφερθούμε περισσότερο. Ο δίσκος αυτός είναι ένα CD, γιατί δεν λέμε δίσκο πια, θα λέμε CD. Λοιπόν, Ανδρέας Βάσιος είναι τώρα, αλλά και Ανδρέας Βάσιος το 1960 τόσο
που μόλις ξεκίνησε την καριέρα του. Τώρα μας λέει κάποια τραγούδια από την κοινωνική δουλειά χωρίς ανάσα ο τίτλος και είναι ζωντανά μαζί σας απόψε εδώ ένας από τους μεγάλους του τραγουδιού με ιστορία, με παρελθόν, αλλά όπως καταλαβαίνουμε οι εποχές αλλάζουν. Κάποια καινούργια τραγούδια κυκλοφορούν, κάποια περνάει η ώρα τους, περνάει μετά από 3 μήνες περίπου αυτά τα τραγούδια χάνονται. Αλλά τα τραγούδια με ιστορία, ό,τι και να γίνει θα μείνουν για πάντα. Ποιος δεν τραγούδησε το τραγούδι «Θέλεις να πεθάνω»? Το 1966 που πρώτο ακούσαμε εμείς. Yeah.
Κάνει δηλαδή όταν τραβάω τραγούδια, ξέρεις που κάνουμε.